Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κύριος Ερντογάν κατά Ισραηλιτών ε, είπε τα εξή. Υπάρχουν όμως και ιστορικά που δεις πρόβαλε. Ένα Εβραίο Πρωθυπουργό που δεν θα αναφέρω το όνομά του μου είπε τα εξή. Όταν ήμουν ανώτερο αξιωματικό και σκότωνα Παλαιστινίου, αυτό ήταν που μου έδινε τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Αυτό το έλεγε στην επίσκεψή μου σε μένα ω Πρωθυπουργό Τουρκία. Αυτοί χορταίνουν μόνο ρουφώντα αίμα. Μα αυτή είναι τόσο δολοφόνη που σκοτώνουν βρέφη, βρέφη. Αυτή είναι τόσο δολοφόνη που σκοτώνουν βρέφη πέντε και έξι ετών. Είναι τόσο δολοφόνη που σκοτώνουν γυναίκε έρνοντά τις κάτω. Είναι τόσο δολοφόνη που σκοτώνουν γέρου ανθρώπου. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν αυτού. Από τότε. Ζήσαμε την πικρία των ειδήσεων. Σήμερα είδαμε την υπογραφή του κυρίου Μπάιντεν για μια σοβαρή έγκριση ζελινών όπλων. Βλέπουμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό 850.000 εγκρίσεις όπλων. Στα λόγια μιλάνε για αφοπλισμό. Ο κύριος Μπάιντεν στη δίθεν αρμενική γενοκτονία στάθηκε δίπλα στους Αρμένιους, ενώ τώρα σε αυτήν τη δυσανάλογη επίθεση στη Γάζα, με την οποία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γίνονται μάρτυρες, εσείς με τα ματωμένα χέρια σας γράφετε ιστορία. Σήμερα το υπενθυμίζουμε και πάλι. 84 εκατομμύρια. Όλοι μαζί. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε τη σκοπιά μας στην Ιερουσαλήμ. Άνοιξε την όρεξη αυτού του κράτους δολοφόνου για να χύσει αίμα. Αναφέρθηκε και σε άλλα ιστορικά που δεν άκουσα πουθενά αλλού σε μίντια. Ενώ οι δικοί μας ηθήνοντες βέβαια παραλείπουν πάντα. Έχουν ξεχάσει όλες τις καθήμαγμενες πατρίδες μας. Προφήτης Αβραάμ από Ζεκίλ, μέχρι τον Σολομόντα, το μέρος όπου ο Απόστολος Εκρέμ έβηκε στο Μυράκα είναι στο Μασχιντ Αλάντσα, η Ζεκίλ. Όταν ο Ομάρ κατέκτησε την Ιερουσαλήμ δεν άγγιξε τους χριστιανούς. Η σημερινή φυσική εικόνα της Ιερουσαλήμ είναι έργο των Οθωμανών Σουλτάνων. Για αιώνε οι προγονεί μα προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ευλογημένο τόπο και να κρατήσουν του ανθρώπου από όλε τι θρησκείε εκεί ειρηνικού. Οι Οθωμανοί είχαν δυσκολία να αντιμετωπίσουν τι επιθέσει στη Γάζα και την Ιερουσαλήμ το 1917. Ο Οθωμανικός στρατό, ο οποίο πραγματοποίησε τι δύο πρώτε επιθέσει στη Γάζα, έπρεπε να αποσυρθεί ω αποτέλεσμα τη τρίτη επίθεση λόγω του αριθμού των στρατιωτών του εχθρού ο οποίος αυξήθηκε σε 110.000 με ενισχύσει. Ήταν από τους μετασμούς που έφυγε για να προστατεύσει το μέρος στις 9 Δεκεμβρίου 1917. Η Ιξτζίρ, ο Αλί Χασάν δεν έφυγε από το Μεστσίντ αλλάξα από τότε.